δεν έχει απαντηθεί, θα μπορούσε κάποια στιγμή να απαντηθεί. Τώρα, εν προκειμένου, όσον αφορά στα κονδύλια του Υπουργείου Εξωτερικών, ο κύριος Κοτζιάς, από τότε που ανέλαβε, επήρε την απόφαση να στέλνει κατά καιρούς στη Βουλή, δηλαδή στον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος κάθε φορά συγκαλεί τους αντιπροέδρους και ανακοινώνει, έρχεται γραπτό αυτό, που χωρηχούνται αυτά τα κονδύλια. Με σφραγισμένο φάκελο, για πρώτη φορά. Με σφραγισμένο φάκελο, σωστά. Ακριβώς. Ναι. Όμως, οι αντιπρόεδροι έχουν δικαίωμα να κρατούν σημειώσεις προκειμένου να ενημερώνουν τους αρχηγούς των κομμάτων τους. Δηλαδή, θεωρώ ότι μέχρι τώρα, μέσω αυτής της διαδικασίας, οι αρχηγοί των κομμάτων, όλων των κομμάτων, είναι ενημερωμένοι για το που κατευθύνονται αυτά τα κονδύλια. Και σας υπενθυμίζω ότι αυτό γίνεται για πρώτη φορά και εκρίθη θετικό. Ναι. Αυτή είναι η πρακτική, δηλαδή. Αυτό είναι το θετικό κομμάτι. Το αρνητικό κομμάτι είναι ότι αυτά που έγιναν, που περίλθαν σε γνώση της Βουλής με τον τρόπο που περιέρχονται και που πρέπει να περιέρχονται, σφραγισμένος φάκελος, έτσι. Για πρώτη φορά η Ελληνική Βουλή με το νόμο του 17 ελέγχει την πορεία, την κατεύθυνση των μυστικών κονδυλίων, τα οποία, να ανοίξουμε εδώ μια μικρή παρένθεση, έχουν για λόγους ασφαλείας το Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, παλιά δημόσια τάξη, και έχουν να κάνουν ακριβώς με κινήσεις, είναι ένα εργαλείο που αφορά στην ασφάλεια της χώρας. Δηλαδή, καλώς είναι μυστικά κονδύλια για να το κάπως να το τιτλοφορήσουμε. Κακώς όταν διοχετεύονται για άλλους σκοπούς, σωστά. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω ακούσει άποψη ότι δεν πρέπει να υπάρχουν τα μυστικά κονδύλια. Εάν διατυπωθεί αυτή η άποψη, εγώ προσωπικά είμαι διατεθειμένος να τη συζητήσω. Okay. Δεν έχει τεθεί αυτό. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα έγινε κάτι πρωτοφανές. Να δούμε τώρα τι έγινε επί του προκειμένου. Ναι. Ακριβώς, και εξαιρετικά επικίνδυνο κατά τη γνώμη μου. Ναι. Απαράδεκτο. Ναι. Δηλαδή να διοχετεύονται, να γίνονται διαρροές πάνω σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα και μάλιστα με έναν τρόπο. Ο οποίος δεν ξέρω αν αυτοί που το έκαναν, αν συνειδητοποίησαν τις συνέπειες αυτού του θέματος και τι εκρηκτικές συνέπειες μπορεί να έχει για ανθρώπους ή πρόσωπα ή οντότητες ή δεν ξέρω εγώ πού, σε ένα τόσο ευαίσθητο τομέα. Ή αν το συνειδητοποίησαν και είπαν, δεν μας ενδιαφέρει αυτό που για μένα είναι πρωτοφανές, εάν το συνειδητοποιείς το τι συνέπειες μπορεί να έχει μια τέτοια πράξη, το αποδέχεσαι και το εντάσσεις, το εργαλειοποιείς στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Αυτό, σας επαναλαμβάνω, για μένα είναι απαράδεκτο. Αν είναι έτσι τότε, να βάλουμε και ένα ραντεβού, όπως είπα, το πρωί, στην Ομόνια, να μαζευτούν όσοι θέλουν και να καθίσουμε να συζητήσουμε πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται αυτά τα κονδύλια. Να σας πω κάτι. Εάν κάποιοι θεωρούν ότι εντάξει, καλώς διοχετεύονται όπου διοχετεύονται, αλλά πρέπει να ξέρουν και τον τρόπο, δεν ξέρω εγώ, είναι και τυπικά θέματα αυτά. Αυτά δεν μεταφέρονται σε τίποτα σακούλες τα χρήματα αυτά. Είναι σε κωδικούς. Ακολουθείται μια τυπική διαδικασία. Εάν κάποιος έχει... μυστικά του κράτους. Έτσι. Δεν σας άκουσα. Και αφορούν, ξαναλέμε, μυστικά του κράτους. Που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια του κράτους. Απολύτως. Και που δεν υπηρετεί καμία αλήθεια να τα βγάζει στη δημοσιότητα. Αντιθέτως, βλάπτει. Σας λέω, όχι απλώς βλάπτει, δημιουργεί τρομερές συνέπειες. Είναι πρωτοφανές. Ναι. Κύριε Παραμένε, εσείς τα είδατε αυτά που δημοσιοποίησε το site του εφημερίδα. Τα είδατε. Αν τα είδατε, τα είδατε, έτσι. Και τα είδαν και άλλοι αντιπρόεδροι, εκτός από τον πρόεδρο της Βουλής. Εννοείται αν είδα τι, αυτά που εννοείται αυτά στο site αν τα είδα. Στο site, ναι, στο site, ακριβώς. Στο site τα είδατε. Μου λέτε αν είδα στο site, το site. Φυσικά τα είδα. Όχι αυτά που γράφει το site. Αυτά που γράφει το site, αν τα είδατε όταν ήρθαν στην Βουλή. Αυτό σας ρωτώ. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν θα κάνω τέτοιου είδους συζήτηση εδώ. Ναι. Θεωρώ ότι πρόκειται για μεθοδευμένες. Mm. Με έναν τρόπο που θα το έλεγα επιλεκτικό, κατασκευασμένο εντός εισαγωγικών, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Εγώ προσωπικά θα ήθελα ο ελληνικός λαός να ξέρει ποιος μπορεί να ακολουθεί αυτή την πρακτική. Ναι. Έτσι. Ναι. Ποιος μπορεί να είναι αυτός που ακολουθεί αυτή την πρακτική. Ποτέ. Θέλουμε να συνεχιστεί αυτός ο τρόπος ελέγχου διαφάνειας
στα πλαίσια τα κοινοβουλευτικά. Το θέλουμε να συνεχιστεί. Απευθύνουμε στις πολιτικές δυνάμεις όλες. Mm. Το θέλουνε. Αν το θέλουνε, δεν μπορεί να γίνεται τέτοιου είδους χρήση. Πάει να πει ότι η συνέπεια είναι, ξαναγυρνάμε στα παλιά, και δικαιώνουμε εκείνον τον τρόπο διάθεσης και διαχείρισης των κονδυλίων, τον δικαιώνουμε και τον προτείνουμε ως την προσήκουσα πρακτική. Εκεί οδηγεί αυτό το πράγμα. Πέραν του ότι δημιουργεί ορισμένες, ας πούμε, συνέπειες που έχουν να κάνουν και με το ίδιο το επίπεδο του κοινοβουλευτικού βίου. Δεν είναι δυνατόν άνθρωποι που έχουν εκλεγεί να υπηρετούν τα συμφέροντα του έθνους και να προβαίνουν σε τέτοιου είδους χειρονομίες. Κατά την προσωπική μου γνώμη, δεν είναι δυνατόν. Δεν ξέρω σε ποιο άλλο κράτος μπορεί να έχει συμβεί. Και όμως έγινε, κύριε Βαρεμένα. Αν έχει κάποιος κάποιο παράδειγμα να μου παρουσιάσει, να μου πει έγινε και εκεί, να το συζητήσω. Είπαμε, ας μείνει και κάτι έξω, ας μείνει και κάτι όρθιο που να το βγάλουμε έξω από την αντιπαράθεση. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι τα ύψιστα συμφέροντα της χώρας. Εμένα δεν υπάρχει για μένα. Αυτή είναι η κόκκινη λεγόμενη γραμμή που την χρησιμοποιούμε τόσο συχνά και την καταπατούμε τόσο συχνότερα. Λοιπόν, αυτή είναι η κόκκινη γραμμή για μένα. Ναι, ποια είναι η πρόταση? Εγώ σας είπα, είμαι διατεθειμένος να ακούσω προτάσεις ότι αυτό πρέπει να γίνεται έτσι, γιατί τώρα το να γίνει δημόσια συζήτηση κατά πού πρέπει να κατευθύνονται τέτοιου σκονδύλια, και να σας πω και κάτι. Να σας πω και κάτι. Ναι, ναι. Χωρίς να κάνω χρήση αυτών των οποίων γνωρίζω. Δεν έχω δικαίωμα να το κάνω. Προφανώς. Δεν έχω δικαίωμα. Δεν σκέφτηκα ποτέ να το κάνω. Έτσι. Τι θέλετε να πείτε, πείτε μου. Για τον τρόπο που διατίθεται ή πού. Και να σας πω και κάτι, επαναλαμβάνω πάλι την έκφραση. Δεν πειράζει. Ορισμένα από αυτά είναι διαχρονικά. Έτσι. Ναι. Μην τα βγάλουμε όλα στο μεϊντάνι. Θα κάνουμε τρομερό κακό. Τρομερό κακό. Εδώ. Δεν ξέρω αν το φαντάζονται ή αν το συνειδητοποίησαν αυτοί που έκαναν αυτή την πράξη. Ειλικρινά σας πάντως. Λέτε για τη διαρροή τώρα. Για τη διαρροή. Για τη διαρροή. Εντάξει, για έκανε αυτή τη διαρροή. Γιατί αυτοί, αυτό αυτοί είναι που το. Έκαναν τη διαρροή, λέω, γνωρίζουν τη διάσταση του θέματος. Ναι. Τη γνωρίζουν τη διάσταση του θέματος. Και πόσο κακό μπορεί να γίνει, όχι μόνο εκεί όπου αναφέρθησαν, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις και τομείς. Λοιπόν, πώς πρέπει να γίνει η συζήτηση επ' αυτού? Ρωτάω. Πρόταση. Η αξιωματική αντιπολίτευση. Τα άλλα κόμματα. Τι πρέπει να κάνουν, πώς πρέπει να το διαχειριστούμε? Τώρα που λέτε τα άλλα κόμματα, μου κάνει εντύπωση, κύριε Βαρεμένε, ναι, ότι δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής, εκτός αν έχουν δει όσοι είμαστε στον αέρα και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθούμε τα πάντα μιλώντας ταυτοχρόνως, δεν έχουμε δει αντιδράσεις για τη διαρροή. Γιατί η διαρροή που φωτογραφίζει, όχι φωτογραφίζει, οδηγεί σε πολιτικό πρόσωπο ότι μπορεί να την έκανε, δεδομένης της διαδικασίας, δηλαδή ποιοι έχουν γνώση αυτών. Έγινε μια διαρροή. Έτσι. Η δημοσίευση είναι το άλλο πρόβλημα, αλλά ας μείνουμε κυρίως στη διαρροή που έγινε από όσους είχαν λάβει γνώση αυτών των στοιχείων. Και δεν βλέπουμε αντιδράσεις από τα άλλα κόμματα για αυτή τη διαρροή. Η οποία αφορά τη χώρα, δεν αφορά ούτε μια παράταξη, ούτε ένα κόμμα, ούτε μια κυβέρνηση, ούτε ένα πρόσωπο, ούτε μια ομάδα. Έτσι δεν είναι? Ακούστε να σας πω, ναι, δεν το, ούτε εγώ το είδα, αλλά για να είμαι απολύτως ειλικρινής και δίκαιος, δεν έπρεπε να ξεκινήσει αυτή η υπόθεση όπως ξεκίνησε. Ναι, βέβαια. Δεν έπρεπε να ξεκινήσει όπως ξεκίνησε. Από το Υπουργικό εννοείται. Αυτή η υπόθεση. Από ακριβώς. Τη συζήτηση στο Υπουργικό. Δεν έπρεπε με τίποτα, κατά την προσωπική μου γνώμη. Όλα τα πράγματα έχουν ένα όριο. Ναι, βέβαια. Εγώ σας θα συμφωνήσουμε. Μίλησα για τα όρια στην αντιπαράθεση, στον πολιτικό διάλογο, πείτε το όπως θέλετε, μέσα στην πολιτική κονίστρα. Αν θέλετε και ο διάλογος και η αντιπαράθεση μέσα στην κυβέρνηση, κατά τη γνώμη μου, έχει ένα όριο. Έχει ένα όριο. Και το όριο αυτό το θέτουν πρώτον τα συμφέροντα της χώρας, οι απαιτήσεις του κόσμου, έτσι, το οποίο δεν μπορούμε να τον κάνουμε μπαλάκι σε μια στιγμή που ο κόσμος περιμένει μέτρα για να ανασάνει, να νιώσει ότι πράγματι βγήκαμε σε μια σε ένα ξέφωτο και να ανακοινούμε τέτοιο θέμα με αυτόν τον τρόπο που σας το περιέγραψα ότι είναι ζημιογόνος. Ναι. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής και δίκαιος απέναντι σε όλες τις πλευρές.
Γι' αυτό είμαι και εδώ που είμαι. Γι' αυτό είμαι και εδώ που είμαι. Άρα λοιπόν ήταν απαράδεκτη εγκληματική ενέργεια. Η διαρροή ήταν κακό ζημιογόνο. Κακός και ζημιογόνος ο τρόπος που ξεκίνησε αυτό. Είπα, όλα έχουν ένα όριο. Και το όριο είναι ως προς το δημόσιο διάλογο τα συμφέροντα της χώρας, ως προς τον εσωτερικό διάλογο όταν δεν χτυπάμε κάτω από τη μέση, ότι είναι προφανή όλα αυτά, θεωρώ. Για τον κοινό νου. Και αυτό πρέπει να είναι και αυτονόητα και δεν είναι, κύριε Βερεμένη. Κατά τη γνώμη μου έπρεπε να ήταν αυτονόητο. Αλλά δεν αλλά είναι. Αλλά πάση περιπτώσει, αφού ξεκίνησε, κακός, ποτέ να μην ξεκίναγε, δεν μπορεί να εξελιχθεί και με το χειρότερο δυνατό τρόπο για τα συμφέροντα της χώρας. Δεν μπορεί. Ας αφήσουμε κάτι απ' έξω. Δηλαδή, για να περιμειχθεί το. Να μην μείνει κάτι όρθιο. Μάλιστα. Και όταν μιλάμε για τα πιο ζωτικά συμφέροντα της χώρας. Και σε μια ιδιαιτέρως κρίσιμη φάση κιόλας. Σε ιδιαιτέρως κρίσιμη φάση πολλαπλώς. Πολλαπλώς. Ναι. Και εξωτερικά και εσωτερικά. Ναι. Επαναλαμβάνω, σε όλους τους τομείς. Δεν τι θέλουμε για, άλλο για να το συνειδητοποιήσουμε. Ειλικρινά σας λέω. Έτσι είναι. Έχετε απόλυτο δίκιο, πραγματικά δηλαδή. Δεν μπορεί κανείς να προβάλλει οποιαδήποτε ένσταση αιτίας σε αυτό τώρα, που και ξέρετε λέτε, ποια είναι η συνέπεια. Σε περνά, ναι. Μετά από αυτή, επανερχόμαστε στο θέμα της απαράδεκτης διαρροής. Mm. Τι γίνεται από εδώ και πέρα. Έλατε. Θα μαζευόμαστε για να γίνεται τι είδους ενημέρωση. Ναι. Mm. Μήπως να στήσουμε και καμιά εκπομπή εκεί πέρα. Για να έχει μεγάλη θεαματικότητα. Ρωτάω. Τα κινητά τα αφήνετε έξω, κύριε Βαρεμένα. Όταν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, υποτίθεται είμαστε ότι είναι πολιτικοί άνδρες εκεί πέρα, οι οποίοι έχουν συνείδηση του ρόλου τους. Δηλαδή, αν φτάσουμε στο σημείο να βγάλουμε. Ωραία, και τα αφήναμε έξω τα κινητά. Σας είπα όμως ότι έχουν δικαίωμα οι αντιπρόεδροι να κρατάνε σημειώσεις και να ενημερώνουν τους αρχηγούς. Ως εκ τούτου, θεωρείται δεδομένο ότι οι αρχηγοί γνωρίζουν. Είναι ενημερωμένοι. Βεβαίως. Μέχρι τώρα τουλάχιστον και για τα συγκεκριμένα κονδύλια του Υπουργείου Εξωτερικών στο οποίο αναφερόμαστε. Στα οποία αναφερόμαστε. Είναι ενημερωμένοι οι αρχηγοί. Μέχρι τώρα δεν είχε προκύψει κάποιο θέμα. Φαίνεται, σου λέει, καιρός είναι να το καταργήσουμε και αυτό. Δεν είναι δυνατόν να μείνει κάτι ως κεκτημένο στη μεταπολιτευτική μας δημοκρατία. Είχαμε ένα κεκτημένο μετά το 1974 ότι ορισμένα θέματα εξωτερικής πολιτικής ζωτικά τα αφήναμε απ' έξω από την αντιπαράθεση σε μια άτυπη, αν θέλετε, συνένεση. Ή και να μην υπήρχε η συνένεση, υπήρχε αυτή η άτυπη, ας το πούμε έτσι, συμφωνία που κατά τη γνώμη μου ήταν ένα κεκτημένο της μεταπολιτευτικής μας δημοκρατίας. Και προς όφελος όλων των πολιτικών τότε δυνάμεων. Τότε αυτά τα θέματα τα αφήναμε απ' έξω. Τώρα το καταργήσαμε κι αυτό. Τώρα έσπασε και αυτό με έναν τρόπο ιδιαίτερο επικίνδυνο και εγκληματικό όπως εσείς τον χαρακτηρίσατε. Δηλαδή αυτή η δημοκρατία διαθέτει την ωριμότητα για να έχει τη διαφάνεια και τον έλεγχο σε ορισμένα κονδύλια που ονομάζονται μυστικά, που είχαν μια αμαρτωλή διαδρομή. Μια αμαρτωλή διαδρομή τουλάχιστον σε επίπεδο ερωτημάτων. Εγώ δεν απίθυνα πουθενά συγκεκριμένη κατηγορία, αλλά αιωρούνταν ορισμένα ερωτήματα μέχρι τώρα. Ορισμένα σας τα έθεσα. Και ξέρετε ποιο θα είναι κάτι που θα αποτελούσε ύβρι κατά την αρχαιοελληνική έννοια. Κάποιοι που θεωρούν τον εαυτό τους αδικημένο επειδή μετήχαν στη μοιρασιά των μυστικών κονδυλίων στο παρελθόν, τώρα να είναι κατήγοροι και αυτοί που χουνούν το δάχτυλο για τον τρόπο που διαντίθεται, λέει τώρα, τα μυστικά κονδύλια εκεί που διαντίθεται. Πού πρέπει δηλαδή να τα διαθέσουν τα μυστικά κονδύλια? Εδώ στο εσωτερικό? Στις τσέπες άλλων. Για να αποκτάμε πλεονέκτημα στην πολιτική αντιπαράθεση. Ερωτήματα. Μάλιστα. Προφανώς τα ερωτήματα που θέτω είναι ρητορικά, έτσι. Φοβάμαι ότι δεν είναι τόσο ρητορικά. Ρητορικά, ακριβώς. Αλλά περιμένω ότι δεν είναι μόνο ρητορικά. Σας λέω ειλικρινά, περιμένω από την κατάληξη αυτού του θέματος. Είναι η λαροτραγωδία, μάλλον δεν είναι η λαροτραγωδία, είναι τραγωδία. Είναι τραγωδία και είναι εγκληματική. Θα ήταν η λαροτραγωδία, ναι, ναι, εάν δεν αφορούσε τόσο σοβαρό θέμα. Αν δεν είναι όμως τραγωδία. Είναι τραγικό.
Πραγματικά σας το λέω, είναι τραγικό. Μπορεί να το βλέπετε έτσι λίγο φορτισμένα να μιλάω. Όχι, εμείς είμαστε περισσότερο. Ναι, δεν είναι, ξέρετε. Μην απολογίστε κιόλας. Αλήθεια σας το λέω. Όχι, δεν το προσεγγίζω, αν θέλετε, ναι. Συναισθηματικά. Που και το συνέστημα δεν είναι συναισθηματικό. Δεν το βάζουμε στην άκρη. Σας μιλάω το πολιτικά. Το να μιλάμε για τα εθνικά συμφέροντα. Ψύχρεμα. Ναι. Σας μιλάω ναι, με ναι. ψυχραιμία. Ναι. Σας μιλάω με ψυχραιμία, όσο είναι δυνατή να διατηρήσει κανείς εδώ. Πρέπει να είμαστε λοιπόν ειλικρινείς απέναντι στον ελληνικό λαό και όποιος έκανε τη διαρροή να έρθει να μας εξηγήσει πώς βλέπει τέλος πάντων το ρόλο του εδώ στο Κοινοβούλιο. Και να δούμε τι θα βγάλει και η εισαγγελική παρέμβαση. Διότι το αδίκημα είναι αυτό πάρα πολύ σοβαρό, όπως διαβάσαμε πριν. Αυτό είναι κάτι που εκφεύγει τη δικιά μου. Εκφεύγει, ναι, γι' αυτό το προσθέτω έτσι. Έξω από εσάς. Εγώ σας μιλάω πολιτικά. Σαφώς. Σας μιλάω ως μέλος, αν θέλετε. Είναι μια εγκληματική πολιτική πράξη. Όπως τη χαρακτηρίζετε. Αυτό είναι μια άλλο παπά Ευαγγέλιο. Ναι, ναι. Άλλο αρμοδιότητα που πρέπει να την ασκήσει αυτή την αρμοδιότητα. Εγώ σας έδωσα το πολιτικό, αν θέλετε, δίλημα. Τι κάνουμε δηλαδή με αυτή την ιστορία από εδώ και πέρα, μετά από αυτή τη συμπεριφορά. Ας απαντήσουν κάποιοι άλλοι. Εγώ ήταν, ό,τι ήταν από το είπα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βερεμένε. Να είστε Πίζω καλά. Να τα ξαναπούμε να σύντομα, καλά. Διότι αυτό που έγινε είναι πρωτοφανές. Πραγματικά ήταν ο λόγος του. Έτσι, ναι, ναι, ήταν ο λόγος του. Ήταν point που λέμε στα νεοελληνικά. Κοφτός και άμεσος και... Και αρκούντος υπενικτικός, θα έλεγα. Και εγώ κρατώ πριν το επόμενο διαφημιστικό και εκτός από όλα αυτά που είπε και χαρακτήρισε εγκληματική πολιτική ενέργεια αυτή τη διαρροή ο κύριος Αντιπρόεδρος.